Κύριε Κουτσούμπα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο Μπογιόπουλο. Γραμματέα Μίκης Θοδωράκης. Μουσική ιδιοφυΐα, τεράστια προσωπικότητα, λόγια που δεν μπορείς και λέξεις που δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό το μέγεθος που ήταν, που είναι ο Μίκης. Γιατί βέβαια θα είναι στις καρδιές μας, θα είναι στα τραγούδια, θα είναι στις σκέψεις μας, όπως και είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, θα τον ακούνε, θα τον τραγουδάνε, θα τον μελετάνε οι μελούμενες γενιές. Φλεγόταν από το πάθος προσφοράς στο λαό ο Μίκης από τότε που ξεκίνησε. Έφερε πραγματικά τη μαχόμενη τέχνη στη μουσική. Αυτό που λέει η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Με άλλα λόγια, με το Μίκη, ποιήση, μουσική, λαός έγιναν ένα. Και βέβαια πολύ σημαντικό, Νίκο, ότι ευτύχησε για πάνω από 70 χρόνια, 75-80 κοντά χρόνια, να δει τα έργα του να ριζώνουν στην καρδιά και στο μυαλό ενός ολόκληρου λαού. Ακριβώς γιατί αυτά τα έργα είναι χαραγμένες όλες οι αγωνίες, όλοι οι πόθοι, όλα τα οράματα. Είναι τόσο βαθιές αυτές οι ρίζες, γιατί αυτό το έργο που δημιούργησε ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ακριβώς εμπνευσμένο, είναι ζυμωμένο μέσα σε αυτούς τους ιστορικούς αγώνες του ελληνικού λαού. Δημήτρη, μου κάνει πραγματικά, στέκεται κανείς στην επιστολή του Θοδωράκη. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η επιστολή είναι και ένα ξεκαθάρισμα, μπορεί να χρειαστεί να το πει κανείς αυτό, ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την ιστορία του Θοδωράκη. Αυτή η επιστολή, φαντάζομαι, σε σένα, στο κόμμα, δεν έκανε εντύπωση. Ο Μίκης, Νίκο, έσβησε τις λεπτομέρειες και κράτησε ακριβώς τα μεγάλα μεγέθη. Από τότε που τον θυμάμαι εγώ, όχι που τον θυμάμαι και που τον γνώρισα, μαθητής της 5ης Δημοτικού τη δεκαετία του 60, πριν ακριβώς την εγκαθίδρυση της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας στη χώρα μας, όταν είχε έρθει σε μια συναυλία στη Λαμία, στο Δημοτικό Θέατρο, όπου κάναν τότε, ξέρεις, αυτές τις τεράστιες περιοδίες, ένα κίνημα πολιτικό-πολιτιστικό που είχε δημιουργηθεί με τους Λαμπράκηδες, στο οποίο ηγούταν ο Μίκης Θεοδωράκης, με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, με πούλμαν που ερχόντουσαν. Και εγώ πιτυρικάς τότε ρωτούσα τι είναι αυτό το ζήτα που έχετε εδώ στο πέτο, και μου απαντούσαν και όλα τα παιδιά, οι άλλοι Λαμπράκηδες που τον περικύκλωναν, αυτό σημαίνει ζή. Γιατί δεν γράφεται Λάμβε, λέγω, το όνομα του Λαμπράκη, που το ξέρω από το σπίτι μου, από την οικογένειά μου. Ζή, αυτό ήταν το ζήτα. Έτσι μου απαντούσαν τότε, εγώ με παιδική αφέλεια. Αυτό που έκανε ο Μίκης ακριβώς, κράτησε αυτά τα μεγέθη. Για την περίοδο εκείνη, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 60, αυτό ήταν το μέγεθος. Μέσα στη δικτατορία αντίστοιχα, την περίοδο των διώξεων και των φυλακίσεων του παρακράτους, ήταν εκεί παρόν, στις φυλακές, στις εξορίες, στον αγώνα. Πιο πριν στην Εθνική Αντίσταση και συνέχεια στο ματωμένο Δεκέμβρη, παρόν εκεί με τα τραγούδια του, με τη μουσική του, αλλά και με τη φυσική του παρουσία και με τη δράση, με το όπλο στο χέρι. Στη συνέχεια σε όλες αυτές τις μάχες, παρά και τις διαφωνίες, τις διαφορετικές απόψεις, αυτές τις λεπτομέρειες που θα έλεγε και ο ίδιος και που έλεγε ο ίδιος τις πολλές συζητήσεις που είχαμε μαζί, ιδιαίτερα μετά που γνωριστήκαμε πολύ καλά και όριμα πλέον, γιατί σου μίλησα πριν όταν τον είχα γνωρίσει ως πιτσιρικάς, αλλά μετά τη δεκαετία του 90 για παράδειγμα, θυμάσαι εκείνες τις τεράστιες καταστροφικές πλημμύρες στον Περισσό, όταν ο Μίκης ηγήθηκε αυτού του πολιτιστικού κινήματος και κάναμε συμβουλία σε όλη την Ελλάδα. Εγώ είχα τη χρέωση τότε, είχα χρεωθεί εκ μέρους του πολιτικού γραφείου σε αυτή τη μάχη που έδινε όλο το κόμμα, να έχω την ευθύνη για τη διοργάνωση αυτών των συναυλιών.
και ταξιδεύαμε μαζί μέρες ολάκερες με τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί ήταν η Μυρτώ η γυναίκα του, ήταν η Μαρία η Φαρατούρη, πάρα πολλοί καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Αθήνα, γειτονιές Αθήνας, στον Περιστό, σε άλλα στάδια, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, αλλά και στη συνέχεια την τελευταία δεκαετία που γνωριστήκαμε πιο κοντά και μιλούσαμε και για την ιστορία, θυμόταν τα πάντα, μιλούσε για τα πάντα, είχε την άποψή του για τα πάντα, αλλά πάντα είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο κόμμα, τη δύναμη που έχει αυτός ο λαός, το κίνημα, η κομμουνιστική ιδεολογία, και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται, για να έρθω στο αρχικό ερώτημά σου, και σε αυτή την επιστολή που όντως είναι πολιτική διαθήκη του Μίκη, την οποία πρέπει, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό και νομίζω πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο να προστατευτεί η μνήμη του, να γίνει σεβαστή η θέλησή του, να γίνει σεβαστή η ιδεολογία του και η πάλι για την ενότητα των Ελλήνων. Και όταν ο Μίκης έλεγε ενότητα των Ελλήνων, κυρίως εννοούσε τον απλό εργαζόμενο λαό, τους εργάτες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους νέους, τις λαϊκές οικογένειες, αυτόν τον κόσμο που υποφέρει και που βρίσκεται καθημερινά ξανά στους δρόμους του αγώνα. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα πιστογυρίσματα, με όλο αυτό τον αρνητικό συσχετισμό και την τεράστια επίθεση που δέχεται παγκόσμια. Και βέβαια τα τραγούδια του μιλάνε στις καρδιές γι' αυτό το λόγο όλων των λαών. Δεν είναι μόνο του ελληνικού λαού. Ενώνει τους καταπιεσμένους και κατατρεγμένους όπου γης. Από τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία και εδώ στην περιοχή μας, την Τουρκία, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις χώρες της Ασίας. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που στην έναρξη ενός συνεδρίου του σφράγισε αυτή την έναρξη. Σε πάω πίσω τώρα γύρω στα 15 χρόνια, ίσως και παραπάνω, με ένα μεγάλο αφιέρωμα, με μεγάλη συναυλία σε έναν άλλο μεγάλο, τον Μάνο Χατζηδάκη. Ναι. Είναι κάτι που κανένας άλλος δεν το έχει κάνει, το έχει κάνει το ΚΚΕ. Φαντάζομαι ότι ήδη έχουν μπει μπροστά τα πλάνα και για τον Μίκη, ναι, Θεοδωράκη. Οπωσδήποτε, ήδη μα και πριν φύγει από τη ζωή, σήμερα το πρωί, το κόμμα και η ΚΝΕ στο 47ο φεστιβάλ είχε ανακοινώσει μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ένα μεγάλο αφιέρωμα συναυλία στο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου, τις γειτονιές του κόσμου, που θα συμμετείχαν εκεί Μαρία Φαροντούρη, ο Κότσερας, και θα συμμετέχουν βέβαια η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, με ενορχήστρωση που είχε αναλάβει ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Ταυτόχρονα μετά το σημερινό γεγονός, ήδη το Κεντρικό Συμβούλιο αποφάσισε και δεν ξέρω αν το δημοσιοποίησε ήδη, ίσως να σου δίνω και ήδη σε αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να το έχει κάνει, ότι η τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, το Κεντρικό Φεστιβάλ στην Αθήνα, θα είναι αφιερωμένο όλο στο Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα. Δηλαδή εκτός από τις γειτονιές του κόσμου θα ακουστούν και άλλα επιτάσεις, ρωμιοστήνια, όλα τα γνωστά τραγούδια τέλος πάντων που έχει εμπνευστεί από αυτούς τους μεγάλους αγώνες του λαού μας και συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Και φυσικά στη συναυλία που ακολουθεί μετά με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου θα κλείσει το πρόγραμμα του φεστιβάλ την τελευταία μέρα, το Σάββατο βράδυ, θα ακουστούν και τραγούδια από την κοινή πορεία των δύο, και του Μίκη και του Βασίλη Παπακοσταντίνου δηλαδή. Ενώ άκουσα πριν τον Γιώργο Νταλάρα, από ό,τι ξέρω είναι όχι μόνο συμφωνεί απόλυτα, αλλά συγχαίρει και τον Γιώργο γι' αυτό, ότι αναπροσαρμόζει την συναυλία που είναι το αφιέρωμα της 5ης 23 Σεπτεμβρίου με το τίτλο πλέον «Η ποιήση στα τραγούδια του Μίκη». Μάλιστα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί ότι θα είναι μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη και την Ασπασία Στρατηγού, είναι εκεί ο Γιώργος Νταλάρας. Και νομίζω θα πρέπει να είναι, οπωσδήποτε θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις,
άλλες συναυλίες, είναι και τα επαρχιακά φεστιβάλ, είναι η Θεσσαλονίκη, άλλες μεγάλες πόλεις. Και βεβαίως από εκεί και πέρα στη συνέχεια ο Μίκης θα είναι μαζί με τις καρδιές μας και στο μυαλό μας, θα είναι και στα τραγούδια μας και στα πολιτιστικά δρόμενα και του κόμματος και της ΚΝΕ. Γραμματέα Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.